Ανακοινώθηκαν επισήμως από τον Δήμο Λαρισαίων οι νέοι αντιδήμαρχοι της πόλης μετά από σχετική απόφαση του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη. Οι νέες προσθήκες αποτελούνται από τους κυρίους Νταΐ, Καλτσά και Δελιγιάννη, με τους κυρίους Ζαούτσο, Δαούλα και Γιανακόπουλο να παραμένουν εκτός του νέου σχήματος. Παράλληλα, ο κ. Δίνος Διαμάντος, ο οποίος είχε μέχρι πρώτην στο χαρτοφυλάκιο της Πολεοδομίας, από σήμερα αναλαμβάνει αυτό της βιώσιμης κινητικότητας και συστημάτων έξυπνης πόλης, δηλαδή κυρίως το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, ενώ να σημειωθεί πως επιστρέφει ως αντιδημαρχία το αντικείμενο του Πρασίνου με αντιδήμαρχο τον κύριο Αλεξούλη. Αναλυτικότερα, ο κύριος Νταΐς αναλαμβάνει την αντιδημαρχία περιβάλλοντος, ο κύριος Καλτσάς παραλαμβάνει την αντιδημαρχία πολεοδομίας από τον κύριο Διαμάντο και ο κύριος Δελιγιάννης τοποθετείται στην αντιδημαρχία διοίκησης, παιδείας και διαβίου μάθησης. Στα υπόλοιπα χαρτοφυλάκια δεν πραγματοποιήθηκε καμία αλλαγή, με τον κύριο Σούλτη να παραμένει στην αντιδημαρχία επιχειρησιακού σχεδιασμού και τεχνικών έργων, τον κύριο Αδαμόπουλο στην αντιδημαρχία οικονομικών υπηρεσιών και συντηρήσεων υπαίθριων χώρων, τον κύριο Σάπκα στην αντιδημαρχία πολιτισμού και επιστημών, τον κύριο Βούλγαρη στην Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, την κυρία Απρίλη στην Αντιδημαρχία Δημοτικών Ενωτήτων Γιάννουλης, Κοιλάδας και Αγροτικής Ανάπτυξης και τον κύριο Αναστασίου στην Αντιδημαρχία Αθλητισμού.